Κύριε Αντωνόπουλο, θέλουμε να μας πείτε για τον κίνδυνο πλημμυρών στην Καλαμάτα σε περίπτωση ενδεχόμενης δυνατής βροχόπτωσης με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουμε κατά καιρούς. Ποιες περιοχές εσείς έχετε μελετήσει ότι υπάρχει κίνδυνος να πλημμυρίσουν? Στη ζώνη της Καλαμάτας, θα έλεγα, που περιλαμβάνει τα κύρια υδατορέματα, όπως ξέρετε, από τα, θα έλεγα, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, όπως είναι ο Άρης, ο Άρης, στη συνέχεια ο Νέδοντας, που είναι ένας πολύ μεγάλος κύμαρος, και στη συνέχεια έχουμε το Καλαμίτσι, το Πολυτέικο, τα Κερεζένια, τον Ξερίλα, μέχρι και τον Ξερίλα, ο οποίος είναι κοντά στα όρια του Φιλοξένια, που είναι τα κυρίαρχα ρέματα που διέρχονται του Δήμου Καλαμάτας, αλλά και πολλά από αυτά διαπερούν τον οικιστικό ιστό της πόλης. Είναι υδατορέματα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί σαν ότι βρίσκονται μέσα σε ζώνη επικινδυνότητας, που έχει μελετηθεί αυτό από μελετητές υδραυλικούς, οι οποίοι ήταν σε ομάδες, μέσα συμμετείχε το Πολυτεχνείο στις μελέτες αυτές. Έχει λοιπόν εκτιμηθεί η κατάσταση και η ζώνη της πλημμύρας, η οποία θα φαίνεται εδώ και στο σχετικό χάρτη που έχουμε, το οποίο έχει γίνει νόμος του κράτους και αποτελεί ΦΕΚ. Αυτό λοιπόν δείχνει τη ζώνη της πλημμύρας, η οποία ξεκινάει από την περιοχή, θα έλεγα, των ορίων του Παμίσου και φτάνει μέχρι και την περιοχή εδώ της Βέργας. Είναι αυτή, δεν ξέρω αν φαίνεται, όχι αυτή η λευκή περιοχή, αλλά η γραμμοσκιασμένη περιοχή εδώ. Φτάνει μέχρι στην άνω ζώνη της Μεσσηνίας, θα έλεγα. Μιλάμε για πόση έκταση? Αυτή η έκταση είναι της τάξης των 150 τετραγωνικών χιλιόμετρων κατελάχιστο. Ουσιαστικά είναι η μισή Καλαμάτα. Ναι. Η οποία αυτός ο χάρτης λέει ότι σε περίοδο πλημμύρας της τάξης των 50 ετών, δηλαδή με επανάληψη ανά 50 έτη, αυτή η περιοχή θα πλημμυρίσει. Αυτό είναι μαθηματικά βέβαιο. Και δεδομένου ότι έχουμε και την κλιματική αλλαγή, που αυτά τα φαινόμενα είναι επαναλαμβανόμενα, θα έλεγα, πολύ πιο συχνά και δεν υπάρχουν εκτιμήσεις για την αλλαγή που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα. Τέλος πάντων, αυτό έχει δείξει όμως ότι αυτές οι περιοχές είναι ευάλωτες, θα πλημμυρίσουν οπωσδήποτε. Και αυτό που θα πρέπει εμείς από την πλευρά μας να έχουμε υπόψη μας είναι οι υδραυλικές μελέτες των ρεμάτων, που δεν έχουν γίνει στο σύνολο της πόλης μας, θα πρέπει να γίνουν. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα από κάποιους, αλλά αυτή τη στιγμή όμως η Καλαμάτα δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρει τον πραγματικό κίνδυνο, γιατί δεν έχει μελετηθεί. Γνωρίζουμε ότι είμαστε σε μια ζώνη ευάλωτη που θα πλημμυρίσει, όπως και έγινε το 2016, αλλά δεν γνωρίζουμε όμως ακριβώς τι θα αντιμετωπίσουμε. Μάλλον πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι θα πρέπει να γίνει μια ιεράρχηση κυρίως των υδατορεμάτων που βρίσκονται μέσα στην πόλη, και αυτά τα ξέρουμε ποια είναι. Είναι και χήμαροι οι οποίοι πέφτουν μες στον Έδοντα, όπως είναι ο Καραμπογιάς για παράδειγμα ή το Καλαμίτσι. Τα δύο κυρίαρχα υδατορέματα εκατέρθουν της κήτης του Έδοντα είναι: από τη μία είναι ο Καραμπογιάς, που είναι στην περιοχή του ΚΤΕΛ, στην οποία υπάρχουν κάποια έργα διευθέτησης τώρα, προσπαθούν να γίνουν, και το άλλο είναι το Καλαμίτσι, το οποίο διέρχεται από την ανατολική πλευρά της πόλης μας. Ήταν αυτό το οποίο πρόσφατα έγινε ένα δημοσίευμα και υπήρχαν ασφαλιστικά μέτρα από ενδιαφερόμενους και υπέρ των κατοίκων εκεί, οι οποίοι πραγματικά διέγνωσαν τον κίνδυνο, και το δικαστήριο διέγνωσε το αντίστοιχο κίνδυνο, και γι' αυτό υπήρχε αυτή η απάντηση. Αυτά λοιπόν τα ρέματα, σε συνδυασμό και το ρέμα της Αγίας Σωτήρας, αν θυμόστε, που είχαμε τα μεγάλα προβλήματα στην περιοχή αυτή που διέρχεται πλησίων του νέου Δημαρχείου, αυτά λοιπόν τα ρέματα θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν. Γιατί τα νερά δεν μπορούν να φτάσουν στον προορισμό τους, που είναι η θάλασσα, αν δεν πλημμυρίσει πρώτα η περιοχή. Και στην πορεία αυτών των ρεμάτων υπάρχουν νηπιαγωγεία, υπάρχουν σχολεία, υπάρχουν περιοχές με κατοικίες οι οποίες βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο. Δεν μένει κάποιος στον πέμπτο όροφο ή στον τέταρτο και μπορεί να περιμένει. Επομένως πρέπει να ξαναδούμε με σειρά όλα τα ρέματα, να τα χαρτογραφήσουμε, να οριοθετηθούν τα ρέματα. Να γίνει υδραυλική μελέτη και να γίνει διευθέτηση. Διευθέτηση σημαίνει ότι αν κάποιο ρέμα είναι κλειστό, θα πρέπει να ανοίξει. Αν έχει γυμνοτιστεί, πάλι θα πρέπει να ανοίξει. Και αν η διατομή του ρέματος δεν επαρκεί, πάλι θα πρέπει να γίνει κατάλληλη διατομή για να μπορέσει να υπάρχει η εκρωή των υδάτων γρήγορα προς τη θάλασσα. Υπάρχουν δηλαδή ρέματα τα οποία δείξαν ότι η πόλη κινδυνεύει, και αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Που σημαίνει κάνουμε τις μελέτες σε σύντομο χρονικό διάστημα και παράλληλα προωθούμε με χρηματοδότηση τα έργα για τη διευθέτηση αυτών των υδατορεμάτων, κυρίως αυτών που αυτή τη στιγμή περνάνε μέσα από την πόλη.